Πάνα, θέλω να ακούσω και εσάς, γιατί η κυρία Γεννηματά τοποθετήθηκε πάρα πολύ σκληρά απέναντι σε τούτο το νόμο πλέον. Γιατί κι εσείς τόσο σκληρά είστε κι εσείς με τη Σοβιετία και με τον Κομισάριο? Τοποθετήθηκε για μια τροπολογία που έχει έρθει στο νομοσχέδιο που αφορούσε τους διευθυντές εκπαίδευσης, καθώς παρατείνεται έκτακτα για ένα ακόμα χρόνο, διορίζονται και στην ουσία καινούργιοι διευθυντές για ένα χρόνο. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να μείνω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα, όταν συζητάμε για ένα νομοσχέδιο, επειδή έγινε πιο πριν η ερώτηση στον κύριο Γεωργούδη, αν δεν κάνω λάθος, ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου και πού αντιδρά, ποια είναι η ανταποδοτικότητα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τι δηλαδή προσφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σήμερα που ψηφίστηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας? Γιατί για μας δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια συνολική εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία έτσι πρέπει να δουλέψουμε, και πάνω σε αυτό πρέπει να έχουμε την πολιτική που εφαρμόζουμε πάνω στην εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, αν δούμε τι δίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα αντιληφθούμε το μόνο που κάνει είναι να ευνοεί τους ιδιοκτήτες. Το οποίο κατά ένα ποσοστό, αν πάρουμε το σκεπτικό του κ. Σιμούπουλου που μίλησε για πρόοδο και συντήρηση, δεν είναι κακό. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί, κ. Σιμούπουλε, όλοι προερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση των παιδιών. Και αν αυτή τη στιγμή τη διαχωρίσουμε την εκπαίδευση των παιδιών, Δεν πρέπει να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μεταθέσουμε σε μια διαδικασία που απλά αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, έχουμε χάσει όλη την ουσία του πράγματος. Και θα διορίζουμε απλά γυναίκες ανισότητες. Άρα λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό, σαν ανταποδοτικότητα, δεν φέρνει κάτι το οποίο έχει να προσθέσει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και από την άλλη, έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι στην ουσία απελευθερώνει τις απολύσεις και δημιουργεί εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και αυτό επηρεάζει. Δεν υπάρχουν μηχανικοί δύο ταχυτήτων, όπως το λέτε. Και αυτό επηρεάζει. Μπορεί να το θεωρείτε σωστό. Να ολοκληρώσει όμως. Και γιατροί δύο ταχυτήτων, όπως το λέτε. Εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων δεν πρέπει να υπάρχουν, κατά την προσωπική μου άποψη. Και να μου επιτρέψετε, κύριε Σιμόπουλε, γιατί έχω περάσει 6 χρόνια ως εκπαιδευτικός και το γνωρίζω αυτό και ως αναπληρωτής και στον ιδιωτικό τομέα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον, πώς πρέπει να είναι, να αξιολογείται σωστά. Θα μπορούσατε να φέρετε ένα καινούριο σύστημα αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και όχι να με συγχωρέσετε. Υπάρχει σε φάση. Κύριε Σιμόπουλε, δεν θα απαντάτε σε κάθε φράση να ολοκληρώσει. Σε fast track διαδικασίες, στην οποία ουσιαστικά, επειδή είστε και πολύ καλός κοινοβουλευτικός και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λοιπόν, σε fast track διαδικασίες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει ο διάλογος που έχει γίνει και με τους αρμόδιους φορείς, εν μέσω καλοκαιριού να περνάει ένα σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά τα παιδιά μας. Κρατήστε το αυτό. Αφορά τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε διακριτικοί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δικαιολογούμε και τη σημερινή μας στάση, η οποία προήλθε από έναν ουσιαστικό διάλογο που έγινε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και με αυτό να πάμε σε ένα... Παρακαλώ, κύριε Γεωργουδή, με αυτό πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα για απόψε. Επανέρχομαι με τον κύριο Χίτα και μετά θα πάω και στον κύριο Γεωργουδή για να τον ακούσουμε για το συνολικό του σχόλιο, το καταληκτικό. Πάμε και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.